μετάδοση της ΕΡΤ, σε απευθείας μετάδοση θα σας προσφέρει τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ουγγαρία, που γίνεται στα πλαίσια της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1984. Πριν από λίγο ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο ομάδων και εδώ βλέπετε ένα στιγμιότυπο με έναν μεγάλο αετό μονοπλάνο, θα λέγαμε, πάνω από το Népstadion. Και σας δίνουμε τις συνθέσεις των αντιπάλων για την Ουγγαρία που παίζει, τη βλέπουμε εδώ, που παίζει με κόκκινες φανέλες και άσπρα πανταλόνια, το λέμε αυτό για όσους δεν έχουν έγχρωμους δέκτες, παίζει με τερματοφύλακα τον Ζίμπορας, αμυντικούς τον Μάρτος νούμερο 2, τον Κότσις νούμερο 3, τον Γκάραμπα νούμερο 6 και τον Βάρκα νούμερο 4. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Έμπετλι με το νούμερο 5, ο Κάρντος με το νούμερο 9 και ο Πότσικ με το νούμερο 10. Ενώ την επιθετική τριάδα αποτελούν ο Μπόντονι με το νούμερο 7, ο Νίλαζι με το νούμερο 8 και ο Χάισεν με το νούμερο 11. Η εθνική μας ομάδα, ενώ εδώ βλέπετε την προσγείωση μέσα στο Népstadion του μονοπλάνου, παίζει με τερματοφύλακα τον Σαργκάνι, νούμερο 2 τον Σκαρτάδο, 3 τον Βαμβακούλα, 4 τον Γκαλίτσιο, 5 τον Μίχο, 6 τον Αλαβάντα, 7 τον Κουσουλάκη, 8 τον Κοστίκο, 9 τον Αναστόπουλο, 10 τον Μητρόπουλο και 11 τον Παπαϊωάννου. Διαιτητής του σημερινού αγώνα, που είναι ο 5ος που γίνεται στα πλαίσια της, αυτής της διοργανώσεως του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως είπαμε, είναι ο Ιουγκοσλάβος Σοστάριτς, με επόπτες γραμμών τους συμπατριώτες του Βουξάνοβιτς και Φάσλατζίτσε. Εδώ βλέπουμε τον Κοστίκο για την ελληνική ομάδα. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα με το εθνικό μας συγκρότημα ντεμπουτάρουν δύο παίκτες και οι δύο ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Είναι ο Σκαρτάδος και ο Αλαβάντας. Είναι δύο καινούργια παιδιά. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε. Ενώ εδώ βλέπετε τον αρχηγό της Εθνικής, τον Νίκο Αναστόπουλο, και τον Γιουγκοσλάβο, τον διαιτητή, τον Σοστάριτς. Ας ευχηθούμε λοιπόν ιδιαίτερα για αυτά τα δύο παιδιά να έχουν ένα καλό ντεμπούτο στην εθνική ομάδα. Και εδώ η μεγάλη βεντέτα του μαγιάρικου ποδοσφαίρου, ο Νίλαση με το νούμερο 8. Ο Νίλαση που αποτελεί την φροντίδα της ελληνικής ομάδας. Ο Χρήστος Αρχοντίδης έχει αναθέσει την επιτήρησή του στον Γκαλίτσιο. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για τον αγώνα. Ευχή και ελπίδα όλων των φιλάθλων να έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να μας δίνει κάποιες ελπίδες για την παραπέρα πορεία. Έγινε η σέντρα για την Ουγγρική ομάδα και η πρώτη επίθεση με τον Χάισεν. Έγινε το λάθος από τον Νίλαση, παρεμβαίνει ο Μάρτος. Παίζει με τον Μπόντονι. Εδώ τον βλέπουμε. Θα γίνει η προσπάθεια από τον Πότσικ. Ο Κωστίκος δεν θα καταφέρει να κερδίσει την μονομαχία και ο Μάρτος βρίσκει τον Έμπετλι που κάνει τη βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως καλά τοποθετημένη η αμυντική της ομάδος θα ανακόψουν τον Πότσικ, τον αρχηγό της Εθνικής Ουγγαρίας με το νούμερο 10. Σαργκάνης εδώ, 24η συμμετοχή στην εθνική ομάδα και ο Μίχος που αλλάζουν μαζί την μπάλα. Σημειώνουμε ότι ο σημερινός αγώνας είναι ο 7ος στην ιστορία των αντιπάλων. Στους προηγούμενους 6 έχουμε μία νίκη και δύο ισοπαλίες, ενώ 3 φορές έχουμε χάσει. Παπαϊωάννου στην εκτέλεση του φάουλ, είναι το πρώτο που γίνεται στον αγώνα. Θα διώξει ο Μάρτος και θα καταλογιστεί επιθετικό φάουλ στον Μητρόπουλο. Ο Γκάραμπα εδώ. Έμπετλι. Ο Μίχος εκεί. Είναι μια ευκαιρία με τον Μπόντονι. Και το πρώτο κόρνερ που παραχωρεί η άμυνα της εθνικής μας ομάδας. Ξαναβλέπουμε τη φάση σε επανάληψη. Είναι ο Μίχος εκεί. Θα προφτάσει και μπροστά από τον Χάισεν θα παραχωρήσει κόρνερ. Επαναλαμβάνουμε, είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα που κερδίζει η Ουγγαρία και που χτυπήθηκε για να έρθει μπάλα στον αρχηγό τον Πότσικ και να ξαναχτυπηθεί το πέναλτι όπως ζήτησε ο Ιγκοσλάβος διαιτητής για να βάλει τον Παπαϊωάννου στη σωστή απόσταση που πρέπει να είναι τοποθετημένος. Το δυνατό άστοχο σούτ.
Συμπληρώθηκαν 2 λεπτά αγώνα εδώ στο Népstadion. Οι θεατές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 20.000 κατά την προσωπική μας εκτίμηση. Έχει φοβερή ζέστη, ασυνήθιστη για την Ουγγρική πρωτεύουσα. Και εδώ ο Λάκης ο Παπαϊάνου που δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάλα μπροστά. Θα κερδίσουμε όμως με τον Βαμβακούλα που βλέπετε εδώ ένα πλάγιο out. Βαμβακούλας είναι η 18η συμμετοχή του σήμερα με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Μίχος. Η βαθιά παλιά για τον Μητρόπουλο. Πήδησαν δύο Ούγγροι. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε την παράβαση. Και ο Παπαϊωάννου δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Κούσουλάκη. Πότσικ. Ο Μπάρκα. Μάρτος. Θα κόψει ο Βαμβακούλας και βγαίνει στην αντεπίθεση ο Αναστόπουλος. Δεν θα καταφέρει όμως, καθώς γρηγορότερα πάνω στην μπάλα θα κινηθεί ο Γκάραμπα. Βάρκα. Πότσις. Βάρκα. Αλλάζει ξανά με τον αρχηγό του. Ο προκειμένος Έμπετλι. Θα αποκρούσει ο Βαμβακούλας. Θα κόψει ο Κάρτος και θα απομακρύνει ο Μίχος. Ένα μπέρδεμα γίνεται, διορθώνεται από τον Μητρόπουλο. Διώχνει ο Μάρτος. Σκαρτάδος στον Σαργκάνη. Εδώ ο τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας, για τον οποίο ο ουγγρικός τύπος αυτές τις δύο μέρες έχει γράψει κολακευτικά σχόλια. Ο Παπαϊωάννου έκοψε, έρχεται ο Γκαλίτσος και ο Βαμβακούλας γρηγορότερα από τον Νίλαση θα γυρίσει στον τερματοφύλακά μας την μπάλα. Πάλι στο πλάνο σας ο Σαργκάνης. Μια προσπάθεια από τον Μητρόπουλο, έγινε η κακή μεταβίβαση από τον Κούσουλάκη. Και βγαίνουν με τον Μάρτος οι Ούγγροι. Τον Λίμπερο τον Κότσις τώρα και τον Πότσικ τον αρχηγό τους. Βαθιά παλιά, δεν θα την προφτάσει όμως ο προωθημένος Βάρκα. Εδώ ο Σκαρτάδος και ο Χάισεν σε πρώτο πλάνο. Και το πλάγιο με τον δεξιό μπακ της ελληνικής ομάδας. Να ο Αλαβάντας που κέρδισε μια κόντρα και κάνει την αντεπίθεση. Βρίσκει τον Κωστίκο. Να δούμε αν θα γίνει η σέντρα. Όχι, κάνει το σούτ ο Κωστίκος και αποκρούει ο Έμετλι. Εδώ βλέπουμε τον Κωστίκο σε πλάγιο out. Ο Χρήστος Αρχοντίδης στις τελευταίες οδηγίες που έδωσε στους παίχτες του στα αποδυτήρια λίγο πριν από τον αγώνα, τους είπε ότι πρέπει να παίξουν κατευθείαν επιθετικά για να δώσουν δουλειά στην ουγγρική ομάδα μέσα στα καρέτης. Αναστόπουλος σε μια προσπάθεια για την ελληνική ομάδα. Προσπαθεί μόνος του, αφήνει το πλεονέκτημα, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει άστοχα, μια ευκαιρία, μια καλή στιγμή οπωσδήποτε για τον Αναστόπουλο, τον βλέπουμε εδώ στο βάθος. Πέρασε ορμητικά μέσα στην περιοχή, βλέπετε ξανά τη φάση, άφησε το πλεονέκτημα, σούταρε και η μπάλα έφυγε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ο Αναστόπουλος, 28 συμμετοχές με τη σημερινή στο εθνικό συγκρότημα. Πότσικ. Ο Βαμβακούλας για σιγουριά πίσω στον Σαργκάνη. Μίχος. Πέρα από το προσωπικό μαρκάρισμα που έχει αναθέσει ο Χρήστος Αρχοντίδης στον Γκαλίτσιο για τον Νίλαση, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές εντολές σε συγκεκριμένους παίχτες της ελληνικής ομάδας. Να προσθέσουμε μόνο ότι σαν τακτική στον αμυντικό τομέα ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει επιλέξει
τη ζώνη στον μεταξύ της έντρας και της μεγάλης περιοχής χώρο και το pressing, ενώ εδώ βλέπουμε τον Μπόντονη, και το pressing μέσα στο χώρο της μεγάλης περιοχής. Μάρτος στην εκτέλεση του φάουλ. Σκαρτάδος και Χάισεν. Και ένα φάουλ που καταλογίζεται σε βάρος του δεξιού μπακ της ελληνικής ομάδας. Φάουλ που έγινε στο Χάισεν που βλέπετε εδώ στο κέντρο του κάδρου σας. Ένα φάουλ σε μια θέση οπωσδήποτε δύσκολη. Μαζεύονται πολλοί παίχτες μέσα στην περιοχή του Σαργκάνη. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Γκάραμπα. Θα κάνει τη σέντρα ο Μάρτος. Και μια προσπάθεια εδώ από τον Κωστίκο και τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος ξέφυγε πάρα πολύ ωραία από τον Πότσικ. Βγαίνει τώρα σαν έξω αριστερά. Θα γυρίσει πολύ ωραία την παλιά και θα σημειωθεί σε θέση offside ο Κουσουλάκης από τον επόπτη γραμμών, εδώ ο Νίκος Αναστόπουλος. Στην προσπάθεια του οποίου και στη σέντρα του ο επόπτης γραμμών υπέδειξε σε θέση offside τον Κουσουλάκη. Ένα το λεπτό του αγώνα, 0-0 Ουγγαρία-Ελλάδα στο Népstadion της Βουδαπέστης. Στους 20.000 που υπολογίζουμε ότι είναι ο κόσμος, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι γύρω στις 2 είναι οι Έλληνες, τόσο εκδρομής όσο και συμπατριώτες μας που μένουν στη Βουδαπέστη και σε άλλες πόλεις της Ουγγαρίας. Ο Κουσουλάκης εδώ για να δώσει την μπάλα στον Βάρκα που κάνει το πλάγιο out. Ο Χάισεν δεν κατάφερε, διώχνει ο Γκαλίτσιος. Απόκρουση από τον Κάρτος που φαίνεται να μαρκάρει τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα τον Μητρόπουλο. Παπαϊωάννου. Ο Κωστίκος δεν θα καταφέρει να πιάσει κεφαλιά, έτσι ο Μάρτος που είδατε θα κάνει το πλάγιο out. Ο Μποντόνι έδωσε στον Μάρτος και αυτός στον Πότσικ, τον αρχηγό του. Έρχεται πολύ οπισθοχωρημένα και μαζεύει την μπάλα από τους δύο σεντρεπάκο Πότσικ. Μάρτος εδώ. Αλλαγή παιχνιδιού. Γίνεται το ουγγρικό τρίγωνο και βλέπουμε εδώ τον Χάισεν να μην μπορεί να περάσει τον Σκαρτάδο. Επιμένουν όμως οι γηπεδούχοι. Μάρτος εδώ θα κάνει τη σέντρα και ο Μίχος θα αποκρούσει για να έρθει η μπάλα στον Σαργκάνη. Η απουσία του Γούναρη, του Καρούλια, του Κούι και του Ξανθόπουλου θα πρέπει να καταλογιστεί σαν μια οπωσδήποτε απώλεια για την ελληνική ομάδα, μια που δυστυχώς εμείς δεν έχουμε την ευχέρεια να αντικαθιστούμε εύκολα παίχτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια μείωσης της αξίας των δύο παίχτων, επαναλαμβάνουμε, των δύο Θεσσαλονικαίων που παίζουν σήμερα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και θα πρέπει να πούμε ότι και η ουγγρική ομάδα έχει αλλαγές στη σύνθεσή της. Συγκεκριμένα δεν παίζουν ο Κις και ο Τόροτσικ που είναι τραυματίες και ακόμα ο Χάνιχ που έχει τρεις κίτρινες κάρτες. Εδώ ο αρχηγός των Μαγιάρων, ο Πότσικ, ο Βαμβακούλας, ο Παπαϊωάννου και ο Αναστόπουλος. Γίνεται κακή συνεννόηση και από τον Μποντόνι βγαίνει ο Μάρτος για να κόψει πολύ ωραία ο Αλαβάντας και να διώξει μακριά όπως παλιά που ελέγχεται από τον Κότσιτς. Και πάλι η παρέμβαση του Αλαβάντα σωστική. Κωστίκος Παπαϊωάννου. Η παλιά είναι πολύ προωθημένη, δεν είναι δυνατόν να την προλάβει ο Κουσουλάκης. Ελέγχεται από τον Κότσιτς, τον βλέπουμε εδώ. Ο Κότσιτς είναι 33 ετών, έχει 18 συμμετοχές και παίζει στην βελγική Λίρς. Μπότονι, Μάρτος, Πότσικ. Επικίνδυνη η μπάλα. Θα γίνει το σουτ από τον προθυμένο Έμπεντλη. Σε καλή θέση τον βλέπουμε εδώ, τον Έμπεντλη που έκανε το σουτ. Σε καλή θέση ο Σαργκάνης θα μπλοκάρει. Ενώ ξαναβλέπουμε το σουτ του επιθετικού μέσου της ουγγρικής ομάδας.
τονιστεί ότι οι Ούγγροι θα λέγαμε ότι σήμερα παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, ενδιαφέρονται άμεσα για την νίκη του αγώνος. Και εδώ ο Αναστόπουλος σε μια αντεπίθεσή του. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Εδώ βλέπουμε τον Αναστόπουλο από τον Κότσης. Έχουμε λοιπόν ένα κόρνερ το πρώτο για την ελληνική ομάδα. Εκτελεστής ο Παπαϊωάννου. Θα διώξει ο Μάρτος. Δεν θα καταφέρει να κοντρολάρει ο Βαμβακούλας. Και από τον Πότσικ η μπάλα θα περάσει δεξιά στον Μπόντονι, που συνδυάστηκε με τον Χάισεν. Και τώρα ο Μπόντονι θα κάνει τη φαλσαριστή σέντρα για να μην μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά ο Νίλαση που ερχόταν απάνω στην μπάλα. Ο Νίλαση που είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ που μας έδωσαν οι Ούγγροι συνάδελφοι, είναι βασικά ο τελικός αποδέκτης της μπάλας της επιθέσης των Μαγιάρων. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στο ψηλό παιχνίδι. Έχει δυνατά χτυπήματα με το κεφάλι και συγχρόνως φαλσαριστά. Πλάγιο για την Ουγγρική ομάδα και ο Έμπεντλι θα περάσει αριστερά στον Βάργκα. Εδώ ο Χάισεν. Μια πολύ ωραία τρίπλα, κοφτή η παλιά, νέο σούτ από τον Έμπεντλι που διαμαρτύρεται ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Γκαλίτσιου. Η σέντρα που γίνεται από τον Μπόντονι, η κεφαλιά και το κόρνερ που παραχωρείται από τον Μίχο. Σε μια σύγχυση θα λέγαμε της άμυνας ύστερα από την σέντρα του Μπόντονι και την κεφαλιά του Νίλαση. Δεύτερο κόρνερ για την Ουγγρική ομάδα, εκτελεί ο Μπόντονι. Θα διώξει ο Γκαλίτσος καλά επιτηρώντας τον Νίλαση. Και πάλι Μπόντονι. Θα κάνει το λάθος ο Χάισεν. Και ο Μίχος με τον Κωστίκο άλλαξαν μεταξύ τους την μπάλα. Και βγάζει τον Παπαϊωάννου ο Κωστίκος. Κάνει το λάθος ο Παπαϊωάννου. Και έτσι ο Κότσιτς που ήταν μπροστά του άλλαξε τώρα εδώ με τον Έμπεντλι. Αυτός με τον Πότσικ. Γίνεται το λάθος. Αλαβάντας Παπαϊωάννου, Κουσουλάκης, Μητρόπουλος που μαρκάρεται αντικανονικά, αφήνει ο διαιτητής το πλεονέκτημα. Ωραία η προσπάθεια του Αλαβάντα. Έπαιξε το 1-2 με τον Αναστόπουλο. Πάλι ο Αναστόπουλος μέσα στην περιοχή, σουτάρει και είναι η μπάλα στα δίχτυα. Ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός που άρχισε από τον νεαρό Σκαρτάδο. Βλέπουμε εδώ τον Αναστόπουλο και τον Βαμβακούλα να πανηγυρίζουν και τους άλλους παίκτες. Επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε ξανά τη φάση. Κοιτάξτε εδώ ο Σκαρτάδος έπαιξε το 1-2 με τον Αναστόπουλο. Πόσο ωραία μπήκε ο Αναστόπουλος και από το ημικύκλιο έκανε το δεξιό δυνατό σουτ για να ευνηδιάσει τον Ζήμπορα και να δώσει ακριβώς το 15ο λεπτό. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε για μια ακόμα φορά την ωραία προσπάθεια, την ωραία νική προσπάθεια που άρχισε από τον Σκαρτάδο και κατέληξε στον Αναστόπουλο. Η Ελλάδα λοιπόν με αυτό το πολύ ωραίο φαλσαριστό ψιλοκρεμαστό δυνατό σουτ του Αναστόπουλου ευνηδιάζει τον Ζήμπορας και ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. Να μια ευχάριστη έκπληξη που προϊονίζεται, γιατί όχι, και μια ανάλογη συνέχεια. 15ο λοιπόν λεπτό. Ελλάδα πια Ουγγαρία 1-0 από το Népstadion με τον γκολ του Νίκου Αναστόπουλου στο 15ο λεπτό. Ένα νέο κόρνερ παραχώρησε η άμυνα της εθνικής μας ομάδας και συγκεκριμένα ο Βαμβακούλας. Χτυπιέται, θα παραχωρήσει σε κόρνερ πάλι ο Σκαρτάδος στο σουτ που επιχείρησε ο Μπόντονι. Εδώ χρειάζεται λίγη ψυχραιμία, λίγη αυτοσυγκράτηση, ένα σωστό μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Χτυπήθηκε το κόρνερ, έπιασε κεφαλιά ο Νίλαση, εύκολα η μπάλα εξουβετερώθηκε από τον Σαργάνη. Εδώ βλέπουμε τον Νίλαση και τον Γκαλίτσιο. Δεν θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε κρίσεις ακόμα για την ποιότητα του αγώνα. Ο χρόνος που έχει κυλήσει είναι λίγος. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ελληνική ομάδα σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει βγει πράγματι από το μισό γήπεδο και μπροστά. Είναι δηλαδή, έχει παίξει επιθετικά. Έστω και αν αυτή η μορφή της τακτικής της ξεκινάει βέβαια από αντεπιθέσεις.
Εδώ μια προσπάθεια του Μπόντονι, ξέφυγε από τον Βαμβακούλα. Κάνει τη σέντρα, θα διώξει ο Σκαρτάδος με κεφαλιά. Και ο Κάρτος θα απομακρύνει την μπάλα βγάζοντας την πλάγιο out. Σκαρτάδος. Παπαϊωάννου. Ο Πότσικ κάνει τη διαγώνια σέντρα. Ο Γκαλίτσος, καθώς έχει βγει και ο Σαργκάνης, δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους με προβολή, παραχωρεί κόρνερ. Μπροστά από τον Έμπεντλιπ, τον βλέπουμε εδώ, που βγαίνει μπροστά σαν πύρινο καρφί, θα λέγαμε, στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Χτυπήθηκε το κόρνερ, θα διώξει ο Γκαλίτσιος και ο Σαργκάνης θα ελέγξει την ψιλοκρεμαστή, το ψιλοκρεμαστού σου του Κότσιτ. Σαργκάνης εδώ. Κουσουλάκης. Και ο Γκάραμπα θα γυρίσει στον Ζήμπορας. Τον βλέπουμε εδώ. 26 χρονών ο τερματοφύλακας της Φέρεντσβάρος. Δεύτερη συμμετοχή σήμερα με τα χρώματα της Εθνικής Ουγγαρίας. Γκάραμπα και πάλι. Για τον Χάιτεν. Είναι επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα στο αριστερό πόδι και κυρίως συρτή. Θα βγει γρήγορα ο Μίκος, η μπάλα θα βρει πάνω στο Χάιτεν και έτσι είναι out. Εδώ βλέπουμε τον Χάιτεν από την ορμητική προβολή του Μίχου, την καθαρή ωστόσο. Και φτάνουμε στο 20 λεπτό και έχουμε την εθνική μας ομάδα να προηγείται από το 15ο με τον γκολ του Νίκου Αναστόπουλου, 1-0 της Ουγγαρίας. Βαμβακούλας, Κωστίκος, κακού κοντρόλ. Κερδίζει όμως την κόντρα από τον Έμπεντλι. Κάνει την κακή συνεννόηση με τον Μητρόπουλο, έτσι έλεγξε την παλιά ο Κότσιτς και πέρασε στον αρχηγό του τον Πότσικ για να βγάλει αυτό τον Βάργα που θα κάνει το πλάγιο out, τον βλέπουμε στο βάθος. Πότσικ. Έρχεται η μπάλα στον Μάρτος από τον Γκάραμπα, γίνεται η σέντρα, εκεί δεν υπάρχει κανένας ούγκρος, ελέγχει ο Κουσουλάκης. Σκαρτάδος, Μίχος και Σαργκάνης. Πέρα από τους τρεις αναγκαστικούς απόντες που υπάρχουν σήμερα στην Ουγγρική ομάδα, θα πρέπει να πούμε ότι ο Κάλμαν Μέσολη θέλησε να τροποποιήσει τη σύνθεσή του και να βάλει ακόμα μερικούς παίχτες που δεν έπαιζαν στον προημερών αγώνα του Γουέμπλεϊ για να δώσει στην ομάδα του περισσότερο επιθετική υφή. Σκαρτάδος και Χάισεν εδώ. Η μπάλα είναι στον Ούγκρο. Έρχεται γρήγορα ο Μίχος να διώξει. Επιμένουν οι Ούγγροι και είναι ο Βάργα που θα περάσει στον Χάισεν. Διαγώνια η παλιά. Κάνει το λάθος ο Βαμβακούλας και είναι το πλάγιο out για την Ουγγρική ομάδα με τον Μπόντονι και τώρα τον Μάρτος. Από τον Κότσις ο Βαμβακούλας στην προσινή παλιά και τώρα έχουμε μια μονομαχία. Κότσις, ο τελικός δεν εξελιχθεί σε μονομαχία καθώς ο Αναστόπουλος τραβήχθηκε δεξιά. Έτσι ο Κότσις πέρασε στον Γκάραμπα. Πάλι εδώ ο στόπερ της Ουγγρικής ομάδας με τον Πότσικ. Ένα σούτ που δεν προορίζεται για κανέναν συμπαίκτη του. Ο διαιτητής όμως λέει ότι η μπάλα βρήκε σε κάποιο ελληνικό πόδι και έτσι έχουμε ένα ακόμα κόρνερ. Είναι το έκτο κόρνερ που κερδίζουν οι Ούγγροι σε αυτό το διάστημα. Εκτελεί ο Μπόντονι.
Και ο Παπακούλας επάνω στη γραμμή θα σώσει μια κεφαλιά του αρχηγού του Πότσικ. Μια οπωσδήποτε καλή στιγμή για την Ουγγρική και συγχρόνως άτυχη ομάδα και μια καλή ευτυχή στιγμή για την ελληνική μας, για την ελληνική ομάδα, καθώς ο Βαμβακούλας πάνω στη γραμμή με το κεφάλι απέκρουσε την κεφαλιά του αρχηγού της Ουγγαρίας, του Πότσικ. Εδώ ο Κάρτος που έχει κερδίσει ένα φάουλ. Χτύπησε ο Πότσικ και έφερε την μπάλα στον Μάρτος. Γίνεται η σέντρα. Δεν θα μπορέσει ο Σκαρτάδος, θα διώξει ο Γαλίτσιος. Επιμένουν οι Ούγγροι. Θα γίνει η κόντρα πάνω στον Αλαβάντα. Και θα έρθει ο Μητρόπουλος έξυπνα να παίξει το 1-2 με τον Κωστίκο. Παπαϊωάννου. Να ο Αλαβάντας, από τον οποίο ξεκίνησε η ωραία προσπάθεια που κατέληξε στον γκολ. Η διαγώνια σέντρα του Αναστόπουλου και η εύκολη κεφαλιά του Μάρτος στον Ζήμπορα, στον τερματοφύλακά του. Πότσικ. Από τον Γκάραμπα στον Μάρτος. Ο Νίλαζη κέρδισε από τον Καλύτερο την κεφαλιά με τον Πότσικ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Νίλαζη να πλασάρει. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Και θα ισοφαρίσει, εδώ βλέπουμε τον Νίλαζη σε αυτή την ωραία προσπάθεια, ομολογουμένος με τον αρχικό του τον Πότσικ. Ξαναβλέπουμε τη φάση και δείτε εδώ τον Νίλαζη με τον Καλίτσιο. Θα κερδίσει καταρχήν την κεφαλιά. Θα παίξει, θα πάρει την κεφαλιά, κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο, με το πόδι από τον αρχικό του. Και καθώς έχει βγει ο Σαργκάνης με εσωτερικό δεξιό πλασέ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει στο 25 λεπτό το 1-1 για μια ακόμα φορά η φάση της ισοφαρίσεως και εδώ η κλάση του Νίλαζη. Να λοιπόν στο 24 προς το 25 λεπτό που διαμορφώνεται το αποτέλεσμα σε 1-1 ύστερα από την ωραία προσπάθεια του Νίλαζη και το δεξιό πλασαριστό σούτ. Ο Γαλίτσιος πιέστηκε πάνω στην μπάλα, ήταν στατικός και αυτός, δεν είχε μερικά βήματα ίσως να πηδήσει. Πλειοδότησε στο άλμα ο Νίλαζη, του κέρδισε την κεφαλιά, έπαιξε το 1-2 με τον Πότσικ. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα με τον Τακούνι και ισοφάρισε. Εδώ ο Γαλίτσιος που έδιωξε την μπάλα. Μάρτος. Πότσικ. Πήρε από τον Γκάραμπα ο Πότσικ. Κόβει ο Γκαλίτσιος και μαζί κερδίζει και ένα φάουλ. Προσωπική μας εντύπωση είναι ότι ανεξάρτητα από την πολύ ωραία κατάληξη της φάσης, ο Γκαλίτσιος, εάν ήταν καλύτερα τοποθετημένος και είχε μπροστά του τον Νίλαζη και όχι στο πλάι του, θα μπορούσε να κερδίσει την κεφαλιά και να διώξει την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, Αλαβάντας για τον Κουσουλάκη. Δεν θα καταφέρει να κοντρολάρει ο Αναστόπουλος. Θα γίνει ένα φάουλ από τον Σκαρτάδο. Μάρτος. Ο Χάισιν που πήρε από τον Έμπεντλι δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει και ο Αναστόπουλος βρίσκει τον Κουσουλάκη. Η παλιά του Κουσουλάκη είναι πολύ δυνατή, ελέγχεται από τους αμυντικούς της Εθνικής Ουγγαρίας και εδώ ο Έμπεντλι που αλλάζει με τον Κότσις. Βαμβακούλας και Μπόντονι. Θα διώξει ο Γκαλίτσος. Και τώρα Κουσουλάκης. Αναστόπουλος. Και είναι το φάουλ που έγινε στον Μητρόπουλο από τον Γκάραμπα. Συγγνώμη, από τον Κάρτος. Φάουλ που εκτελεί ο Κουσουλάκης.
κεφαλιά από τον Μητρόπουλο και η έξοδος του Ζήμπορας για να δώσει τη δυνατότητα εδώ στον Πότσικ να συνδυαστεί με τον Έμπετλι. Μίχος από τον Κουσουλάκη στο Βαμβακούλας και τώρα Παπαϊωάννου. Πρέπει να βγει δεξιά ένας. Δεν βγήκε, δεν ήταν η παλιά καλή έτσι του Παπαϊωάννου, έτσι ο Αλαβάντας δεν μπόρεσε να την προλάβει, βρήκε και σε ένα πόδι Ούγκρου, έτσι έχουμε ένα πλάγιο out. Παπαϊωάννου γίνεται η σέντρα, διώχνει ο Ζήμπορας και ο Έμπεντλι. Ο Έμπεντλι που αν θα έχετε προσέξει έχει ένα κάθετο άξονα από την γραμμή της μεγάλης του περιοχής μέχρι τη γραμμή της ελληνικής εστίας και είναι ένας παίχτης που άλλοτε προετοιμάζει και άλλοτε εκτελεί σαν τελευταίος παίχτης, σαν εκτελεστής. Αλλά είναι πάντοτε επικίνδυνη καθώς ξέρει να κοντρολάρει, ξέρει να αξιοποιεί τον κενό χώρο και ξέρει να αλλάζει την μπάλα με σιγουριά από πόδι σε πόδι. Ίσως όχι πάντα πολύ μεγάλη, αλλά επαναλαμβάνουμε συνεχή. Ένα πλάγιο με τον Μάρτος. Αλαβάντα. Ξεφεύγει ο Αλαβάντας. Πολύ ωραία. Και να ο Κωστίκος μέσα στην περιοχή θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έστω εδώ τον Κωστίκο βλέπουμε να πανηγυρίζει και να σας πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η μπάλα δεν βρήκε στο κουντεπιέ αλλά βρήκε στο εσωτερικό του, ξαναβλέπουμε τη φάση και δείτε πάλι από τον νεαρό Αλαβάντα η προσπάθεια. Έγινε το λάθος από τον Μπόντονη και ήρθε η μπάλα στον Κωστίκο. Και κοιτάξτε, τη βρίσκει με το αριστερό και όχι με το κουντεπιέ. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Και εν πάση περιπτώσει την μπάλα εδώ ο Κωστίκος καταλήγει στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 2-1. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε για μια ακόμα φορά το δεύτερο ελληνικό γκολ που επαναλαμβάνουμε και σαν αφετηρία τον 24χρονο Αλαβάντα του ΠΑΟΚ και βεβαίως εκτελεστή και σκόρερ τον Κωστίκο με αυτό το δεξιό σουτ. Στο 33ο λοιπόν λεπτό το αποτέλεσμα. Μάρτος. Πότσικ. Από τον Γκάραμπα στον Βάρκα και τώρα στον Χάισεν. Βάρκα και Χάισεν για μια ακόμα φορά συνεργάζονται. Αυτός βρίσκει τον Κάρτος. Πότσικ. Περιμένουν οι Ούγγροι να βρουν κενό χώρο για να μεταφέρουν την μπάλα σε συνάδελφό τους. Εδώ δεν θα μπορέσει ο Μάρτος να κερδίσει τη διαγώνια παλιά του Πότσι που είχε προορισμό αυτόν. Έτσι έχουμε ένα πλάγιο που θα κάνει ο Βαμβακούλας, τον βλέπουμε εδώ. Μια προσπάθεια του Μίχου. Και ένα, να δούμε αν θα είναι φάουλ που έγινε από τον Μίχο στον Μίλαση, τον βλέπουμε εδώ. Ναι, είναι φάουλ. Θα χτυπηθεί από τον Μάρτος. Θέλει προσοχή η φάση αυτή. Προσοχή στους παίκτες κυρίως που θα έρχονται από πίσω. Θα διώξει ο Μίχος. Μάρτος και Έμπεντλι. Και θα καταλογιστεί το φάουλ που έκανε ο Μητρόπουλος στον Έμπεντλι. Και δεν ξέρουμε μήπως τον παίκτη αυτό τον Έμπεντλι θα πρέπει κάποιος να τον έχει περισσότερο κατά νου. Ας δούμε το φάουλ αυτό που χτυπιέται από τον Μπάρκα χωρίς καμία συνέχεια για την Ουγγρική ομάδα και η προσπάθεια του Παπαϊωάννου να δώσει στον Αναστόπουλο. Καρποφοβορεί με κάποια καθυστέρηση. Εδώ πάλι ο Παπαϊωάννου που πήρε από τον Κουσουλάκη και βγάζει τον Βαμβακούλα. Ο Αλαβάντας πάλι σε μια προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε. Να ο Παπαϊωάννου και σε θέση offside σημειώνεται ο Αναστόπουλος.
37ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα προηγείται της Ουγγαρίας 2-1 στο Népstadion, σε έναν αγώνα που σας προσφέρει ζωντανό η τηλεόραση της ΕΡΤ και που επαναλαμβάνουμε γίνεται στα πλαίσια της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1984. Και να ο Αναστόπουλος στην ξαφνική του αντεπίθεση θα μπει μέσα στην περιοχή, να δούμε αν θα φυτάρει. Κάνει πολύ ωραία τη σέντρα, δεν θα προφτάσει όμως ο Μητρόπουλος, καθώς η παλιά ήταν δυνατή. Εδώ βλέπουμε τον Μητρόπουλο. Πάρα πολύ επικίνδυνη η ξαφνική αντεπίθεση που την βλέπουμε εδώ. Έκανε όπως έπρεπε ο Αναστόπουλος την παλιά. Ο Μητρόπουλος όμως είχε περάσει το ύψος της μπάλας, έτσι το αριστερό του πόδι δεν την βρήκε και αυτή κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια οπωσδήποτε καλή ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Από τον Γκάραβα στο Μάρτος. Μπόντονι. Μάρτος. Είναι τη σέντρα. Ο Νίλαση θα γυρίσει. Θα διώξει ο Κουσουλάκης μακριά. Μητρόπουλος και Κάρδος. Ο Κάρδος πίσω στον Κάραμπα και αυτός στον τερματοφύλακά του. Κάρδος και πάλι εδώ. Αφρούρητος βρέθηκε ο Μπόντονι από τον Βαμβακούλα. Διόρθωσε παραχωρώντας κόρνερ ο Μίχος. Είναι το 7ο κόρνερ. Εδώ ο Μπόντονι. 13 συμμετοχές, 28 χρονών ο έξω δεξιά της Convent. Χτυπάει το κόρνερ ο Γαλίτσιος. Μάρτος. Μπόντονι. Και ο Σαργκάνης από την κεφαλιά απόκρουση του Αλαβάντα. Κουσουλάκης. Κωστίκος. Άνοιξε την μπάλα ο Κωστίκος, έχασε τον ελεγχό της. Πότσικ για τον Έμπεντλι. Μάρτος. Στον κενό χώρο. Βγαίνει γρήγορα ο Χέισεν. Φωνήλαση. Θα διώξει ο Αλαβάντας. Και είναι πλάγιο out με τον Μάρτος που βρίσκεται αυτή την ώρα σε θέση έξω αριστερά. Θα διώξει ο Σκαρτάδος και θα δώσει στον Κουσουλάκη. Πολύ ωραία η αλλαγή παιχνιδιού που γίνεται από τον Κουσουλάκη. Εδώ ο Κωστίκος. 30 συμμετοχές σήμερα στην εθνική ομάδα. Αφήνει το πλεονέκτημα και είναι στην, η μπάλα στην κατοχή του Μητρόπουλου. Όχι, τελικώς υπάρχει φάουλ σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Κωστίκο. Έμπεντλι. Πότσικ. Έκοψε ο Γαλίτσιος. Γίνεται το λάθος από τον Πότσικ και ψύχρεμα ο Βαμβακούλας στον Σαργκάνη. Υπολείπονται 5 λεπτά, το βλέπετε κι εσείς. Η εθνική μας ομάδα προηγείται 2-1 και εδώ έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Τάσο Μητρόπουλο που συμπλήρωσε 11 συμμετοχές σήμερα με τα εθνικά μας χρώματα. Παπαϊωάννου Κωστίκος. Κακή η παλιά που είχε την πρόθεση να στείλει στον Μητρόπουλο. Και εδώ είναι ο Μπόντονι μαζί με τον Βαμβακούλα που του διώχνει σε πλάγιο. Στο πλάγιο ο Μπόντονι και τώρα ο Κάρδος. Η κακιά παλιά του με προορισμό τον Βάργα δίνει την δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να κερδίσει ένα φάουλ και εδώ βλέπουμε μια αλλαγή που θα γίνει για την ουγγρική ομάδα. Θα φύγει ο Μάρτος και θα μπει ο Γιάντσικα. Ο Γιάντσικα που είναι 27 χρονών, ντεμπουτάρει σήμερα στην εθνική ομάδα. Τον βλέπουμε εδώ. Γιάντσικα λοιπόν αντί του Μάρτος, 27 ετών επαναλαμβάνουμε, παίχτης της Φέρεντσβάρος, παίρνει τη θέση του
Μάρτος. Και να στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο νέος Ελτσόν Γιάντσικα. Έκοψε ο Γαλίτσιος. Ο Έμπεντλι. Πότσικ. Κόβει ο Βαμβακούλας. Κωστίκος. Και είναι το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Έγινε με τον Έμπεντλι. Που ξαναπήρε την μπάλα από τον Γιάντσικα. Πότσικ και Έμπεντλι. Πότσικ. Έμπεντλι. Με το δικό μας το χρονόμετρο. Η εθνική μας ομάδα που εδώ απέκρουσε σε κόρνερ με τον Σκαρτάδο προηγείται 2-1. Θα γίνει η διαγώνια σέντρα για να βρει ο Βαμβακούλας τον Κωστίκο. Φωνήλαση. Ο Αλαβάντας, υπάρχει όμως ένα φάουλ σε βάρος της εθνικής, ενώ οι κάμερες μας ξαναδείχνουν εδώ τον Μπόντονι που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ το φάουλ. Ο Έμπεντλι επάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα την κάνει αριστερά για τον Πότσικ. Ή θα γίνει κάποια άλλη κομπίνα. Ναι, γίνεται το αριστερό σουτ και η μπάλα πλοντζάρει ο Σαργάνης και περνάει out. Επικίνδυνο οπωσδήποτε το σουτ, το ξαναβλέπουμε εδώ, του Πότσικ. Βγήκε ο Σαργάνης, η μπάλα πέρασε και αυτή τη στιγμή ο Γιουγκοσλάβος διαιτητής, ο κύριος Σωστάρης, στρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου που επαναλαμβάνουμε βρίσκει την εθνική μας ομάδα προηγούμενη 2-1 με τα γκολ που πέτυχε ο Αναστόπουλος στο 15 και ο Κωστίκος του Πιερικού και της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, του κυρίου Ιλόφσκι. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε σε επανάληψη την τελευταία προσπάθεια που κατέληξε στον τραυματισμό του Μπόντονι. Λέμε λοιπόν ότι ο κύριος Σιλόφσκι είπε ότι για αυτόν η απόδοση της ελληνικής ομάδας ήταν μία έκπληξη. Δεν περίμενε ότι θα είχε μία τόσο στρωμένη έκπληξη της εθνικής ομάδας. Βεβαίως λέει υπήρξαν κάποιες αδυναμίες στιγμιές στην άμυνα, οι οποίες όμως και με τη βοήθεια των συμπτώσεων ξεπεράστηκαν χωρίς δυσάρεστο αποτέλεσμα. Εκείνο που του έκανε εντύπωση είναι ότι φεύγουν πάρα πολύ έξυπνα και πάρα πολύ επικίνδυνα και σημείωσε την πάρα πολύ καλή απόδοση του Αλαβάντα, για τον οποίο όταν του είπαμε μάλιστα ότι έχει κάνει ντεμπούτο σήμερα στην εθνική ομάδα, θα λέγαμε... Και ο Παπαϊάννου προσπαθεί με τον Κωστίκο. Βγαίνουν οι Ούγγροι τώρα με τον Γιάντσικα, αλλά η παλιά του είναι άστοχη και έτσι η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βαμβακούλα στο πλάγιο. Έγινε η πρώτη προσπάθεια από τον Σοκολάη που κατέληξε στο να κερδίσει ένα φάουλ και υπάρχει η κίτρινη κάρτα που δίνεται από τον Ιγκοσλάβο διαιτητή, τον Βαμβακούλα. Εδώ ο Σοκολάη και ο Βαμβακούλας που παρεμβαίνει με δύναμη για να παραχωρήσει τελικά την μπάλα πλάγιο out. Πλάγιο με τον Σοκολάη, τώρα τον Γιάντσικα, πάλι Σοκολάη. Ανοίγει την μπάλα, προσθένει ο Βαμβακούλας, διώχνει μακριά ο Παπαϊωάννου. Κότσης.
Ο Γκαλίτσιος μπροστά από τον Νίλαση και ο Παπαϊάνου που βγάζει έξυπνα τον Κωστίκο στη θέση του έξω αριστερά. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Γιάντσικα ο Κωστίκος και θα πρέπει να έχει κερδίσει στη φάση αυτή, ναι, ένα φάουλ από τον δεξιό μπακ της Ουγγρικής ομάδας που αντικατέστησε τον Μάρτος. Εδώ Κωστίκος και είναι ο Βαμβακούλας εκτελεστής του φάουλ. Προορισμός της μπάλας στο κεφάλι του Μητρόπουλου, έδιωξε ο Κάρντος. Κουσουλάκης. Η μπάλα βρίσκει στον Χάισεν και είναι κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελεί ο Κουσουλάκης. Ο Κάρντος και ο Πότσικ θα απομακρύνουν. Έρχεται όμως ο Αλαβάντας και ο Κωστίκος. Θα διώξει ο Γιάντσικα και θα σημειωθεί σε θέση offside ο Αναστόπουλος. Σοκολάι, κόβει ο Βαμβακούλας. Παπαϊωάννου Κωστίκος το 1-2. Μητρόπουλος εδώ. Για τον Αναστόπουλο που δεν καταφέρνει να κοντρολάει και διώχνει ο Γιάντσικα για να πάρει ο Έμπεντλι. Γκαλίτσιος. Η παλιά είναι δυνατή, δεν προφταίνει ο Μητρόπουλος, τον βλέπουμε εδώ. Και το πλάγιο out για τους Μαγιάρους με τον Βάρκα. Και τώρα τον Κάρντος. Τον Πότσικ. Βάρκα. Τον παρακολουθεί ο Κουσουλάκης. Γίνεται με το δεξί σέντρα του Βάρκα. Διώχνει ο Βαμβακούλας, κεφαλιά από τον Πότσικ, χωρίς κανένα κίνδυνο για την ελληνική εστία. Δεν ξέρουμε αν η ελληνική ομάδα, αν η εθνική μας ομάδα θα κάνει παιχνίδι κοντρόλ στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας βέβαια να ροκανίσει όσο της είναι επιτρεπτό και δυνατό το χρόνο. Αυτό θα φανεί. Ο Έμπεντλι εδώ με τον Χάισεν και με τον Πότσικ. Πάλι ο Έμπεντλι θα κάνει το σουτ. Θα πεταχθεί ο Σαργκάνης. Τον είδατε, η μπάλα θα φύγει out. Και εδώ ο Έμπεντλι, σίγουρα ο πιο ενεργητικός, ο πιο παραγωγικός παίκτης της Εθνικής Ουγγαρίας μέχρι αυτή τη στιγμή, σε επανάληψή του το δεξιό δυνατό σουτ. 50 λεπτό. Για μια ακόμα φορά οι Ούγγροι δεν είναι καθόλου φιδωλοί στο να μας δίνουν και να μας ξαναδίνουν τις καλές κατά την κρίση τους φάσεις. Σε ζωντανή μετάδοση τώρα ο Κουσουλάκης στην ευχάριστη έκπληξη του μάτς στον Αλαμάντα από τον Κωστίκο στον Γκαλίτσιο. Κάρντος. Γιάντσικα. Γίνεται το λάθος, παρακολουθεί τη φάση ο Παπαϊωάννου και βρίσκει τον Κουσουλάκη. Να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η ελληνική ομάδα. Μητρόπουλος. Κακή η παλιά του. Κακή όμως και η απόκρουση του Κάρντος. Και με τον Παπαϊωάννου και τον αρχηγό μας, τον Αναστόπουλο. Παπαϊωάννου και πάλι πολύ ωραία το 1-2 με τον Αναστόπουλο. Μέσα στην περιοχή του μας απλασάρει, γυρίζει, κάνει το λάθος να γυρίσει την μπάλα. Θα σουτάρει και θα στείλει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου. Τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει την μπάλα στα δίχτυα σε μια φάση που κατά την προσωπική μας άποψη έπρεπε να είχε τελειώσει με το πλασάρισμα του Αναστόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει, έστω και με καθυστέρηση, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε εδώ Αναστόπουλο, νομίζουμε ότι έπρεπε να πλασάρει. Γυρίζει όμως η μπάλα και εκεί αποκλούν οι Ούγγροι, όπως έτσι που δίνεται η δυνατότητα στον Παπαϊωάννου εδώ με το αριστερό σου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ζήπορα και να πετύχει έτσι το τρίτο γκολ που ξαναβλέπουμε. Εδώ ο Αναστόπουλος, κοιτάξτε να δείτε, γύρισε την μπάλα και δείτε ότι δεν έπρεπε να γυριστεί εκεί η μπάλα. Επαναλαμβάνουμε, αυτή είναι η προσωπική μας εκτίμηση. Η απόκρουση όμως του Γιάννητσκα ήταν τέτοια που έδωσε την δυνατότητα στον Λάκη Παπαϊωάννου με το αριστερό σουτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει έτσι μια νέα διάσταση
πολύ πιο επιβλητική ομάδα, καθώς η εθνική μας ομάδα προηγείται 3-1 και εδώ με τον Κουσουλάκη παραχωρεί ένα κόρνερ. Έγινε το πλάγιο με τον Πότσικ. Ένα φάουλ παραχώρησε ο Σκαρτάδος. Χτυπιέται από τον Πότσικ το φάουλ. Ο πιστοχωρημένος Μητρόπουλος με κεφαλιά παραχωρεί κόρνερ. Να λοιπόν, μέχρι στιγμής ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ας μην βιαστούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Χτυπιέται το κόρνερ. Μια κεφαλιά από τον Σκαρτάδο, δεν κάνουμε λάθος, και να ο Αλαβάντας που βγαίνει εδώ και πολύ έξυπνα βρίσκει τον Κουσουλάκη. Επίσης εντυπωσιακό το άνοιγμα του Κουσουλάκη για τον Παπαϊωάννου. Ενέργειες ομολογουμένων παικτών με πολύ μεγάλη ακτινοβολία. Ας μην τρεπόμαστε να το λέμε όταν πρέπει να το λέμε. Σοκολάει εδώ. Χάισε. Χάισε που ξεφεύγει από το Σκαρτάδο, κάνει το άστοχο αριστερό σουτ. Εδώ ο Χάισεν της Ράπα, 20 χρονών, 5 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Αναστόπουλος, θα προφτάσει ο Κότσης και θα γυρίσει στον Ζήμπορα στην μπάλα. Κάρτος, Πότσικ, Γκαράμπα, Γιάντσικα, το σούτ από τον Έμπετλι και η έξοδος και το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Σαργκάνη. Η απόκρουση από τον Κότσης, Βάργα, Πότσικ, Γκάραμπα. Η κεφαλιά του Νίλαση είναι λάθος. Ο Παπαϊωάννου με τον Σοκολάι. Ο Βαμβακούλας. Η παλιά για τον Αναστόπουλο, το ωραίο του πέρασμα, όμως η μπάλα είχε βγει, είχε περάσει την πλάγια γραμμή. Πότσικ. Ωραία η προσποίησή του. Έμπεντλι. Από τον Κότσης στον Βάργα. Έγινε η πάσα από τον Χάισεν και τώρα ο Βάργα αλλάζει το παιχνίδι. Και βλέπουμε τον Πότσικ εδώ να ανοίγει την μπάλα, να κερδίζει όμως ένα φάουλ που του έκανε ο Αλαβάντας. Να δούμε αν θα γίνει κατευθείαν το φάουλ από τον Έμπεντλι. Χτυπήθηκε τελικά από τον Κάρτος και ο Σαργκάνης εξουδετέρωσε. Ο Κάρτος εδώ, ο Βάργα, ο Πότσικ. Ο Μίχος κάνει την λάθος μεταβίβαση. Και ο Έμπεντλι επίσης με τη σειρά του κάνει το λάθος για να πάρει την μπάλα ο Αλαβάντας. Κακό το κοντρόλ από τον Αναστόπουλο, δίνει την ευκαιρία στους Μαγιάρους να ξαναβρεθούν στο επιθετικό προσκήνιο με τον Γκάραμπα. Να όμως και πάλι ο Αλαβάντας που δίνει τη λύση. Και τώρα ο Αναστόπουλος σε μια προσωπική προσπάθεια, να δούμε αν θα σουτάρει ή θα μεταφέρει. Κάνει το σλάλο, θα αναφέρει την μπάλα στο αριστερό, τρέχουν γρήγορα. Τρέχει γρήγορα ο Γιάννητσκα και δίνει στον Ζήμπορας. Το 3-1 θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει απελευθερώσει σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις των Ελλήνων παικτών και θα πρέπει να τους έχει κάνει πολύ πιο σίγουρους από ότι ήταν στην αρχή και θα λέγαμε ακόμα και όσο το σκορ ήταν 2-1. Με τον Χάισεν οι Μαγιάροι κερδίζουν ένα φάουλ που έκανε ο Κωστίκος, τον βλέπουμε εδώ.
είχε εδώ ο Χάισεν. Και είναι ο Βάρκα ο εκτελεστής αυτού του φάουλ. Με φάλσο φεύγει μπάλα ψηλά. Θα γίνει η κεφαλιά τεχνική. Θα πρέπει... Είναι ο Κάρντος αυτός. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ναι, έρχεται από πίσω, από δεξιά θα δείτε ο Κάρντος. Κάνει την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Προσπαθεί να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Σαργκάνη. Δεν τα καταφέρνει. Αυτή φεύγει out. Μητρόπουλος κάνει ένα επιθετικό φάουλ στον προσωπικό του αντίπαλο τον Κάρντος. Έμπεντλι, Γιάντσικα, Σοκολάι. Με τον Γιάντσικα και τώρα τον Πότσικ θα κάνει το σούτ το αριστερό. Θα αφήσει ο Σαργκάνης, καθώς βλέπει την πορεία της μπάλας που έφυγε από τον αρχηγό της μαγιάρικης ομάδας, τον βλέπουμε εδώ, τον Πότσικ. Φτάσαμε στο 58 λεπτό. Η ελληνική ομάδα προηγείται 3-1. Και ο Αλαβάντας που κρατάει ψύχρεμα την μπάλα στα πόδια του, την γυρίζει στο Μίχο. Μητρόπουλος και Κάρντος. Μητρόπουλος για τον Αναστόπουλο. Γίνεται ένα σπρόξιμο από τον Γκάραμπα. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Δεν θεωρεί την ενέργειά του σκόπιμη. Κόβει ο Βαμβακούλας την αντεπίθεση που προσπάθησαν να κάνουν οι Μαγιάροι από δεξιά. Και εδώ Πότσικ για τον αμαρκάριστο Βάρκα. Γίνεται με φάλσο η σέντρα. Θα φύγει από τον Ήλαση και είναι εκεί ο Σοκολάι. Χτυπήθηκε το φάουλ για τους Μαγιάρους. Εύκολο το σούτ του Γιάντσικα για τον Σαργκάνη. Αναστόπουλος και Κότσις. Να δούμε πώς θα καταλήξει η μονομαχία. Γίνεται το δύο μαρκάρισμα από τον Γκάραμπα που ήρθε για βοήθεια του λίμπερο του Κότσις. Βλέπουμε εδώ τον Κότσις και τον Γκάραμπα που του λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει, πιθανώς του λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Σε επανάληψη φάση δείτε πως ήρθε ο Γκάραμπα από πίσω. Την ώρα που πάει να πετάξει ο Αναστόπουλος την μπάλα και να φύγει από τον Κότσις και τον ανέτρεψε. Εδώ ο Αναστόπουλος, κοντά του ο Μητρόπουλος και οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της ομάδας και τον φυσικό θεραπευτή. Και πάλι η προσπάθεια του Αναστόπουλου. Κοιτάξτε, ακριβώς τη στιγμή που έχει πέσει ο Κότσις και πλέον ανοίγεται ο δρόμος ελεύθερος για τον Αναστόπουλο, πετάει την μπάλα μπροστά και έρχεται με δύναμη ο Γκάραμπα για να τον ανατρέψει. Ο Αναστόπουλος σηκώνεται τώρα. Και είναι το φάουλ που θα χτυπήσει ο Παπαϊωάννου. Υπάρχει ένα τείχος τεσσάρων παικτών. Με σκάψιμο η μπάλα και σημειώνεται σε θέση offside ο Μητρόπουλος. Ίσως και ο Κωστίκος, νομίζουμε προσωπικά ο Μητρόπουλος. Πότσικ. Από τον Γκάραμπα στον Πότσικ και τώρα στον Κάρντος. Ο Βαμβακούλας, Γιάντσικα πάλι στον αρχηγό της Ουγγρικής ομάδας. Έκοψε ο Μίχος, καλά τοποθετημένος. Κωστίκος Παπαϊωάννου. Ωραία η παλιά για τον Κωστίκο. Τον παρακολουθεί ο Γιάντσικα. Τραβάει την μπάλα Πότσικ. Γιάντσικα. Η σέντρα. Ο Σαργκάνης κόβει ο Γαλίτσιος, δεν έχει βγει ο Σαργκάνης. Μια προσπάθεια του Χάισεν και είναι εκεί ο Σκαρτάδος που διώχνει την παντοπλάγιο. Πότσικ.
με τον Κότσις, ο Πότσικ στον Κάρδος, ο Χάισεν στην εκτέλεσή του. Η κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, η προσπάθεια από τον Γκαλίτσο και να δούμε Αναστόπουλος εδώ πέρα με τον Γκάραμπα, θα κερδίσει ο Γκάραμπα τη μονομαχία. Έμπεντλι, το μαρκάρισμα από πίσω, χτυπήθηκε το φάουλ, ο Νίλαζη με τον Σοκολάη, Παπαϊάννου που κρατάει και γυρίζει στον Σαργκάνη. Εξικοστό πέμπτο λεπτό, η εθνική μας ομάδα προηγείται καθαρά και δίκαια κατά την προσωπική μας πάντοτε άποψη. 3-1 της Ουγγρικής ομάδας και εδώ με τον Λάκη τον Παπαϊωάννου στην οργάνωση μιας νέας επίθεσης. Μητρόπουλος Παπαϊωάννου, γίνεται η σέντρα και να πεταχτεί ο Αναστόπουλος παραλίγο στο κενό χώρο, δεν πετάχτηκε. Καθυστέρησε και έτσι έδιωξε μακριά ο Γιάντσικα, εξουδετερώνοντας έτσι ένα θανάσιμο κίνδυνο για την εστία του Τζίμπορας. Κωστίκος, επιμένουν οι παίκτες μας. Κόβει και πάλι ο Γιάντσικα. Και παίρνει ο Έμπεντλι για να βρει τον Σοκολάη. Ο Νίλαζη θα τρέξει ο Βαμβακούλας και θα παραχωρήσει κόρνερ μπροστά από τον Χάισεν. Τον βλέπουμε εδώ. Χτυπιέται το κόρνερ με πολύ άσχημο τρόπο και εξίσου με πολύ άσχημο τρόπο αποκρούει ο Βαμβακούλας παραχωρώντας νέο κόρνερ. Ο Χάισεν στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ που είναι τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλιά από τον Μητρόπουλο. Έμπεντρι να δούμε αν θα σουτάρει, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Εκεί τρέχει ο Βαμβακούλας. Παρεμβάλλεται και ο Μητρόπουλος και καθώς μετέχει στη φάση και ο Παπαϊωάννου κερδίζεται η μπάλα με τον Μητρόπουλο, τον Αναστόπουλο, πολύ έξυπνο το 1-2. Εδώ είναι ο Σκαρτάδος. Αναστόπουλος για τον Παπαϊωάννου, γρηγορότερα στην μπάλα ο Κότσης, δεν θα μπορέσει να αποφύγει όμως την παραχώρηση του κόρνερ. Η ελληνική ομάδα και σε αυτό το διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ βλέπουμε μία αλλαγή, θα μπει στον αγώνα ο Χρήστος ο Αρδίζογλου, τον βλέπετε και εσείς εδώ παίρνοντας τη θέση του Κουσουλάκη. Αρδίζογλου λοιπόν και ο Κουσουλάκης καθώς αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Λέγαμε λοιπόν ότι η ελληνική ομάδα ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προηγείται και στο σκορ, έχει παίξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ματς και σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρουσιάζουν σήμερα και η ουγγρική ομάδα αλλά και η δική μας ομάδα. Ο Πότσικ, ο Γκάραμπα, ο Χάισεν, Βάργα σε θέση έξω αριστερά τον βλέπετε, γυρίζει, θα κόψει όπως ο Σκαρτάδος, είναι εκεί ο Αλαβάντας που διώχνει. Ο Πότσικ βρίσκει τον Νίλαζη, αργεί ο Νίλαζη, σκάβει την μπάλα και την στέλνει out. Εδώ ο Χρήστος Αρδίζογλου που πριν από ένα λεπτό πήρε τη θέση του Κουσουλάκη. Θέλει να φρεσκάρει τη γραμμή της του κέντρου ασφαλώς ο Χρήστος Αρχοντίδης. Και να δούμε αν στη συνέχεια ο Χρήστος Αρδίζογλου έχει επομιστεί κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Κάρτος. Γκαλίτσιος και Νίλαση απέτυχαν, κέρδισε όμως ο Γκαλίτσιος ένα φάουλ από τον Νίλαση. Μίχος. Κάρτος. Αρδίζογλου και Κάρτος. Διώχνει ο Μαγιάρος. Πολύ ωραία η κεφαλιά του Σκαρτάδου, ψύχρεμο το στοπάρισμα και η πάσα του Σκαρτάδου στον Μητρόπουλο, του Αλαβάντα συγγνώμη, από τον Μητρόπουλο στον Σκαρτάδο,
πιο πίσω στο Μίχο και στον Σαργάνη. Γίνεται μια προσπάθεια καθυστέρησης του χρόνου του παιχνίδιου. Αρδίζογλου, να δούμε εδώ πώς θα ξεφύγει. Είναι σε θέση offside ο Αναστόπουλος, υποδείχτηκε από τον επόπτη γραμμών. Εδώ ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας και σκόρερ του πρώτου τέρματος. 61 το λεπτό προς 70. Πάντα το σκορ 1-1 στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουγγαρία, που γίνεται στο Népstadion της Βουδαπέστης και σας μεταδίδει ζωντανό η τηλεόραση της ΕΡΤ. Κότσις. Γκάραμπα. Γιάντσικα. Ο αρχηγός του, ο Πότσικ. Η μπάλα έρχεται από τον Έμπεντλι στον Βάργα. Κάνει με το αριστερό τη σέντρα και πιάνει κεφαλιά ο Νίλαζη για να φύγει η μπάλα out. Παρά το μαρκάρισμα που έκανε στη φάση αυτή ο Κωστίκος, ξαναβλέπουμε τη φάση. Δείτε εδώ τον Βάργα που κάνει με φάλσο και έρχεται ο Νίλαζη μαζί με το, πιάνει την κεφαλιά ο Νίλαζη και η μπάλα καταλήγει ευτυχώς για μας out. Ήταν μια καλή στιγμή, μια καλή προσπάθεια για την μαγιάρικη ομάδα που ξαναβλέπουμε εδώ. Ήρθε από πίσω ο Νίλαζη, πέρασε πάνω από το σβέρκο και το κεφάλι του Κωστίκου, έπιασε την κεφαλιά out. Σε ζωντανή μετάδοση ο Αρδίζογλου στον Κωστίκο, Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου ανοίγει την μπάλα μπροστά, βγαίνει ο Κότσης και δεν θα μπορέσει ο Βάργα να πιάσει την μπάλα που καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Αλαβάντας. Παπαϊωάννου, η μπάλα στον κενό χώρο για τον Αναστόπουλο. Πέφτει ο Αναστόπουλος, δεν υπάρχει πρόθεση στην ενέργεια των αμυντικών της Ουγγρικής ομάδας. Και Πότσικ εδώ με τον Χάισεν. Θα κόψει ο Γκαλίτσιος μπροστά από τον Νίλαση. Αρδίζογλου. Γκαλίτσιος, γίνεται το λάθος, κακή συνεννόηση. Χρειάζεται πάντα η αυτοσυγκράτηση. Πότσικ. Βάργα. Και ο Σαργάνης θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς πίεση αντιπάλου. Ο Βάργα στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο μπακ, είναι ο εκφραστής των επιθετικών ενεργειών που γίνονται από την αριστερή πλευρά της Ουγγρικής ομάδας. Οι ενέργειες όμως οι οποίες δεν υπογραμμίζονται, θα λέγαμε, και πάρα πολύ για την σοβαρή τους υπόσταση. Εδώ μια προσπάθεια από τον Γιάννητσκα. Γίνεται το πολύ ωραίο σαλίδι από τον Σοκολάη. Τον βλέπουμε εδώ. Σε επανάληψη. Γυρίζει ο Σοκολάη. Εντυπωσιακό το ανάποδο ψαλίδι. Και θετική η ενέργεια του Σαργκάνη που αποκρούσε κόρνερ. Χτυπήθηκε το κόρνερ, απέκρουσε ο Παπαϊωάννου. Νέο κόρνερ, όχι, είναι πλάγιο. Βάργα. Χάισεν. Θα κόψουν οι Έλληνες παίκτες και συγκεκριμένα ο Αλαβάντας. Εδώ ο Μίχος, πολύ ωραία. Ο Γκαλίτσιος θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Αρδίζογλου, ο Μητρόπουλος, ο Αναστόπουλος και πάλι ο Μητρόπουλος για την λύση προς τον Σαργκάνη. Υπολείπονται 16 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Πάντα 3-1 το σκορ, όπως έχει διαμορφωθεί από το 51ο λεπτό, όταν ο Παπαϊωάννου πέτυχε το τρίτο ελληνικό, το τρίτο γκολ. Παπαϊωάννου, Κότσης, Γιάντσικα, Γκάραμπα,
ο Σοκολάι, Βαμβακούλας, δεν χρειάζονται πολλές καθυστερήσεις, Πότσικ, Εμπέντλι, γίνεται το φάουλ, είναι φάουλ που έκανε ο Μητρόπουλος πάνω στον Εμπέντλι. Και η δεύτερη ελληνική αλλαγή θα βγει από τον αγώνα ο Σκαρτάδος και θα μπει ο Μανολάς που βλέπουμε εδώ να παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τον Χρήστο Αρχοντίδη. Μανολάς λοιπόν στο 75ο λεπτό αντί του Σκαρτάδου και οι Ούγγροι με τον Έμπεντλι προφανώς. Όχι, φεύγει ο Έμπεντλι. Με τον αρχηγό τους, τον Πότσικ, στην εκτέλεση του χωρίς κατάληξη για αυτούς φάουλ. Από τον Γκάραμπαϊ Σέντρα, ψιλοκρεμαστή, η κεφαλιά από τον Νίλαζη, θα βγει ο Σαργκάνης και ο Σοκολάι, τον βλέπουμε εδώ. Από μια ελεγχόμενη κατά την προσωπική μας άποψη φάση, θα τη ξαναδούμε. Ίσως στην αρχή να ήταν offside, τελικά η μπάλα στείνεται για out. Το βολέ του Σαργκάνη, ο Γκάραμπα έκοψε, ο Πότσικ για τον Κάρδος και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου με το πλάγιο που κάνει ο Μανολάς Μητρόπουλος στο Σαργκάνη. Μανολάς που πήρε όπως είπαμε τη θέση του Σκαρτάδου και βρίσκει το συμπαίχτη του στην Ardizoglou που μπαίνει πολύ γρήγορα μέσα στην περιοχή. Να δούμε η κατάληξη, δεν θα προφτάσει να γυρίσει και θα ο Κότσις με ένα τάκλιν του πέταξε την μπάλα κόρνερ. Είναι η φάση όπου το αποτέλεσμα κρίνεται από κλάσμα του δευτερολέπτου. Ή προλαβαίνει ο επιθετικός ή προλαβαίνει ο αμυντικός. Εδώ πρόλαβε ο αμυντικός. Μανολάς στη σέντρα. Η μπάλα κόπηκε καταρχήν από τον Έμπεντλι καθώς δεν είχε ύψος και στη συνέχεια αποκρούστηκε σε κόρνερ. Που ετοιμάζεται να χτυπήσει χωρίς να βιάζεται καθόλου ο Αναστόπουλος. Ενώ η αρχή Ελλάς-Ελλάς από τους Έλληνες φιλάθλους στις εξέδρες του Népstadion είναι μια οπωσδήποτε τονωτική ένεση στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει μέχρι τώρα οι παίχτες μας σε καιρικές συνθήκες για την εποχή αυτή, όχι καλές, με την έννοια ότι επαναλαμβάνουμε κάνει πάρα πολύ ζέστη ασυνήθιστη όπως ομολογούν εδώ οι κάτοικοι της Βουδαπέστης. Έμπεντλι, Γιάντσικα, ξέφυγε από τον Κοστίκο, προσπαθεί με τον Σοκολάι, θα κόψει πολύ ωραία ο Αλαβάντας, θα έρθει ο Μίχος και θα κερδίσει η ελληνική ομάδα και ένα φάουλ. Εδώ ο Μίχος, το βλέπουμε, στην προσπάθειά του να αποκρούσει, χτύπησε για λίγο. Και θέλουμε 12 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Ευχή και ελπίδα είναι να τελειώσει με νίκη. Με νίκη η οποία θεωρητικά μας δίνει κάποιες ελπίδες για την παραπέρα πορεία μας σε αυτό τον θεσμό, δηλαδή στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Αν σκεφτούμε ότι στη συνέχεια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους σημερινούς μας αντιπάλους στην Αθήνα, καθώς επίσης τους εκπρόσωπους του Μεγάλου Δουκάτου και φυσικά τους Δανούς. Τρία μάτς λοιπόν μέσα στην έδρα μας με μια ομάδα που θα πρέπει να αρχίσει να πείθει τον κόσμο και αυτούς ακόμα τους αντιρρησίες της ότι έχει μέλλον. Εδώ ο Μητρόπουλος σε μια προσπάθεια και είναι ο Κάρτος που θα παραχωρήσει όπως το κόρνερ.
το έκτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, ένας αριθμός που δείχνει ότι πάντα η ελληνική ομάδα ήταν στην επίθεση, χτυπήθηκε από τον Αρδιζόγλου, εξουδετερώθηκε από τον Έμπετλη, έρχεται όμως ο Μητρόπουλος εδώ. Ardizoglou, Alavantas, κακή εκτίμηση του χώρου και έτσι η παλιά κατέληξε στον Γιάντσικα. Γίνεται το λάθος, θα κόψει και πάλι ο Μητρόπουλος, ένας παίκτης με πληθωρική προσφορά και στο σημερινό αγώνα, ένας παίκτης που διανύει περίοδο φόρμας εδώ και αρκετούς μήνες, και για να τελειώσουμε, ένας παίκτης με σπάνια προσόντα, σπάνια φυσικά προσόντα σε διεθνή κλίμακα. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Την μπάλα από τον Κότσις, τον Έμπετλη. Ο Γκάραμπα θα κάνει το λάθος. Ο Παπαϊάνου θα βρει τον Αρδίζογλου και έχουμε εδώ μια προσπάθεια του Αρδίζογλου. Τη βλέπετε. Θα δούμε, θα κάνει για τον Αναστόπουλο, θα προλάβει ο Κώστης όπως και θα βγάλει την μπάλα από την τροχιά της, από την πορεία της για τον Αναστόπουλο. Καλή ενέργεια του Αρδίζογλου. Εδώ ο Πότσικ. Με τον Νίλαζη και τώρα τον Κώστης. Από τους πιο γρήγορους, τους λίγους γρήγορους θα λέγαμε βέβαια της ουγγρικής ομάδας, Κώστης. Ο Σοκολάι και ο Βαμβακούλας που θα τρέξει, θα μονομαχήσει εκεί με τον Γιάντσικα. Ο Πότσικ θα βγει γρήγορα πάνω στην μπάλα, ο Γκαλίτσιος. Κώστης για τους Ούγκρους. Πότσικ. Και οι διαμαρτυρίες των Ούγκρων, διαμαρτυρίες δικαιολογημένες, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να μην έχει τουλάχιστον τα απαραίτητα φυσικά αποθέματα για να ανατρέψει τη σε βάρος της πραγματικότητα. Εδώ είδαμε τον Σοκολάι, τον βλέπουμε τον Σοκολάι σε ένα σουτ που έκανε άστοχο. Στηρίγματα ακούγονται στις εξέδρες του Népstadion και η Ουγγαρία δείχνει ότι βρίσκεται ακόμα σε μια περίοδο κρίσης, παρά τις προσπάθειες αναζήτησης που γίνονται από τους αρμόδιους για την επάνωδό της στην πάλε ποτέ χρυσή της εποχή. Πότσικ, Κώστης, Χάισεν. Γίνεται το λάθος, βγαίνει ο Μανολάς. Ανοίγει όμως την μπάλα έτσι που να φτάσει στον Κότση. Σοκολάι. Θα κόψει ο Αλαβάντας που δεν άφησε να εξελιχθεί η προσπάθεια. Πάλι ο Σοκολάι και ο Βαμβακούλας. Βαμβακούλας που θα πάρει ωραία την μπάλα και θα τη δώσει στον Σαργκάνη. Και βεβαίως, όπως είπαμε, η ουγγρική ομάδα να ζητάει το δρόμο στην επιστροφή στις ημέρες δόξας, αλλά πώς να φτάσει σε αυτές όταν ταυτόχρονα δεν έχει και τους αντίστοιχους παίκτες. Μητρόπουλος, Βάρκα, Μανολάς, Παπαϊωάννου, Αρδίζογλου, Παπαϊωάννου, την παλιά στον κενό χώρο. Αναστόπουλος, Κώστης και το φάουλ σε βάρος της ουγγρικής ομάδας. Το 84ο λεπτό, η εθνική μας με τον Παπαϊωάννου στην εκτέλεση του φάουλ, οι γροθιές από τον Ζήμπορας. Ardizoglou, Manolas,
Αρδίζογλου. Γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Κότσης. Και παίρνει ο Πότσικ. Τον βλέπουμε εδώ. Για τον δεξιό του τον μπακ. Η παλιά θα κόψει ο Μίχος. Κωστίκος Βαμβακούλας. Η διαφορά των δύο γκολ, το είπαμε και προηγουμένως, δίνει μια μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις των παικτών μας. Μανολάς που πήρε από τον Αρδίζογλου, περνάει την μπάλα δεξιά. Πάνω στη γραμμή είναι Αρδίζογλου. Αναστόπουλος 1-2 με τον Αρδίζογλου. Εάν φύγει από τον, δεν έφυγε από τον Κότσης, αν έφευγε παλιά θα ήταν μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για την μαγιάρικη αιστεία. Πότσικ. Έμπεντλι. Έπεσε η προσφορά του Έμπεντλι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε αυτή τη συμμετοχή που είχε στο πρώτο μέρος, έστω και αν δεν επιτηρήθηκε από κάποιον αντίπαλό του. Βάργα εδώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προσπάθεια των Μαγιάρων. Η κεφαλιά από τον Νίλαση, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γιάντσικα, ο Βαμβακούλας που θα διώξει. Ο Αρδίζογλου που δεν θα καταφέρει να στο πάρει. Και ο Χάισεν για τον Σοκολάι. Τον μαρκάρει ο Βαμβακούλας. Δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο στην προσπάθεια του Έλληνα παίχτη. Βλέπουμε τον Σοκολάι να σηκώνεται και τον Βαμβακούλα ακόμα στο έδαφος. Πάντα Βαμβακούλας στην οθόνη σας. Σε επανάληψη η φάση. Δείτε εδώ, Σοκολάι, έρχεται ο Βαμβακούλας, βάζει το πόδι του. Τώρα σηκώνεται ο Βαμβακούλας, εσείς δεν τον βλέπετε. Να τον. Τελευταία 3,5 λεπτά του αγώνα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κάλμαν Μέζολι της Ουγγαρίας, θα πρέπει να περνάει από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της καριέρας του. Σε ένα γήπεδο που στο απότερο παρελθόν οι Μαγιάροι είχαν πετύχει μεγάλες νίκες. Όπως ένα 7-1 εναντίον των Εγγλέζων τον Νοέμβριο του 1954. Σήμερα βλέπει την ομάδα του να χάνει από την εθνική μας ομάδα, που προσπάθησε εδώ, η εθνική μας ομάδα προσπάθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε την ενέργειά της, καθώς ο Αναστόπουλος υποδείχθηκε σε θέση offside. Δυόμιση λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. 3-1 το σκορ. Και αν θέλει κανείς να διακινδυνεύσει μια πρόβλεψη, ίσως το διάστημα που απομένει δεν επαρκεί για τους Μαγιάρους να ανατρέψουν τη σε βάρος τους πραγματικότητα. Μαγιάρι που με τον Βάργα εδώ και τον Χάισεν, μπροστά του ο Μανόλας. Πότσικ για τον Χάισεν μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα περνώντας κάτω από τα πόδια του Σαργάνη. Εδώ βλέπουμε τον σκόρερ, τον Χάισεν. Σε επανάληψη φάση, κοιτάξτε, έπαιξε με τον Πότσικ το 1-2. Και εδώ κοιτάξτε την μπάλα θα την περάσει κάτω από τα πόδια του Σαργάνη, μειώνοντας το σκορ σε 3-2. Ένα λεπτό όπως βλέπετε και εσείς πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Για μια ακόμα φορά η προσπάθεια του Χάισεν. Ο Χάισεν που ήταν για μας ο πιο επικίνδυνος κυνηγός της ουγγρικής ομάδας. Ένας παίχτης που κύρια του προσόντα είναι, εκτός από την ταχύτητα, η ευχέρεια της τρίπλας και το δυνατό σιωτό σουτ. Τελευταίες στιγμές του ματς. Χρειάζεται μια αύξηση της προσοχής εκ μέρους των παιχτών μας. Μητρόπουλος δεν ήταν offside για μας ο Αρδίζογλου. Όταν έφυγε η μπάλα από το πόδι του Μητρόπουλου, ο Αρδίζογλου ήταν πίσω από τον Βάργα.
Δεν ήταν offside. Εν πάση περιπτώσει καταλογίστηκε. Λιγότερο λοιπόν με το χρονόμετρό μας από ένα λεπτό. 3-2 η εθνική μας ομάδα. Γαλίτσιος. Σοκολάι. Ο Κάρδος, ο Νίλας, η κεφαλιά. Ώρα για να βγει ο Σαργκάνης, βγαίνει και μπλοκάρει. Ardizoglou δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο πλάγιο με τον Βάργα. Είδατε ότι ο χρόνος του αγώνα έχει τελειώσει με το χρονόμετρο και του σταδίου. Ο Μητρόπουλος που βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν θα αργήσει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε, ο Γιουγκοσλάβος διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη. Βάργα στο πλάγιο. Ο Χάισεν έρχεται γρήγορα επάνω στον Χάισεν, στο μικρόσωμο Χάισεν. Ο υψηλόσωμος Μητρόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Και ο διαιτητής ζητάει την μπάλα και σφυρίζει ταυτόχρονα τη λήξη του αγώνα, που βρίσκει την εθνική μας ομάδα νικήτρια επί της Ουγγρικής με 3-2. Μια νίκη ομολογουμένως εντυπωσιακή, μια νίκη που θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή αν δεν δεχόμαστε τον γκολ από τον Χάισεν στο πρώτο τελευταίο λεπτό, στο 81ο λεπτό του αγώνα, με μια ενέργεια που έδειξε να ευνηδιάζει τον Σαργκάνη, καθώς όπως θυμάστε του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει το 3-1 έγινε 3-2. Οι εντυπώσεις δεν αλλάζουν και πολύ. Εδώ βλέπετε τους παίκτες μας να συγχαίρονται μεταξύ τους, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι στιγμές οπωσδήποτε.